αίσθησαν την τέλεια απάτη, καταφέρνοντας με ερμηνείες σχεδόν οσκαρικές να πείσουν ζευγάρι ηλικιωμένων με το πρόσχημα της εμπλοκής της κόρης τους σε τροχαίο ατύχημα να τους παραδώσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Η παράδοση των 20.500 ευρώ έγινε χέρι με χέρι και αυτό στάθηκε η αρχή του τέλους προκειμένου η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει σε χρόνο ρεκόρ μία από τις τελευταίες απάτες ηλικιωμένων στο νησί. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θα είναι προστασία από τους υπεύθυνους που είναι στην οικογένειά τους. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δυστυχώς οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο απομονωμένοι και αποξενωμένοι από την οικία οικογένεια και αυτό είναι το πιο λυπηρό απ' όλα. Στέλνουν πάντα μηνύματα. Όποιος πατήσει πάνω, και τώρα Αρμενία, Συρία, όλοι βαράνε Κρήτη. Μετά τον απίστευτο εφιάλτη, έχοντας πιστέψει πως το παιδί τους είναι σε κίνδυνο, οι ηλικιωμένοι υπέστησαν ένα δεύτερο σοκ όταν συνειδητοποίησαν πως έπεσαν θύματα απάτης, χάνοντας όλα τους τα χρήματα. Δεν έχασαν όμως χρόνο. Κατήγγειλαν άμεσα το περιστατικό στην αστυνομία που με τη σειρά της κινήθηκε ταχύτατα. Δεν πιστεύω ότι πάνω στο άγχος, στενοχώρια, στο φόβο που δημιουργούν και στον πανικό. Όλοι οι άνθρωποι για μένα είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Απλώς δεν ασχολούνται. Ακούνε κάτι και τους πιάνει κατευθείαν ένας πανικός, ένας φόβος. Τίποτα άλλο δεν είναι. Δεν έχει να κάνει ούτε με ηλικίες ούτε με τίποτα. Τώρα πια όλοι ξέρουν. Πλέον ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το πόσο καλά περνάει ο δίπλα του. Κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 36χρονος με τη βοήθεια και βιντεοληπτικού υλικού, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 18.195 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στους παθόντες. Μάλιστα, εξιχνιάστηκαν άλλες 8 υποθέσεις απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του, αλλά και σε βάρος ενός αλλοδαπού. Σε ένα γνωστό μου έχει συμβεί και του πήραν πολλά λεφτά. Ναι, το άνοιξε, δεν ήξερε και του πήραν πολλά λεφτά. Τώρα το ποσό δεν γνωρίζω, αλλά του πήραν πολλά λεφτά. Και πρέπει να προσέχουμε. Δεν πρέπει να προσέξουν, πρέπει να σκέφτονται. Και να σηκώνουν το τηλέφωνο, να ενημερώνονται αν συμβαίνει το γεγονός που τους αναφέρουν. Και όχι να τους πιάνει ένας πανικός. Γι' αυτό επιτοπίστον, άμα δούμε σε αυτά τα πράγματα, είναι γυναίκες μεγάλης ηλικίας, που η μάνα το παιδί, η μάνα το εγγόνι. Η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις που μέσω τηλεφώνου από άγνωστα άτομα του ζητείται η καταβολή χρηματικών ποσών ή η παροχή στοιχείων λογαριασμών ή κωδικών για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Επίσης, να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνονται τέτοιες συμπεριφορές.